μια εβδομάδα αυτή που κλείνει ήταν μια εβδομάδα με έντονες, θα λέγαμε, και πολλές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς. Είχαν ξεκινήσει από την Κυριακή με την συζήτηση για τους προϋπολογισμούς του 2017 στα νομικά πρόσωπα του Δήμου αλλά και στον Δήμο Κεφαλονιάς. Υπόθηκαν πολλά, ακούστηκαν πολλά, υπήρχαν αντιπαραθέσεις, εντάσεις. Και γι' αυτό το λόγο στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο με την παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά, τον κύριο Θεόδωρο Φλωράτο, με τον οποίο θα σχολιάσουμε τα όσα συνέβησαν στα τελευταία Δημοτικά Συμβούλια. Κύριε Φλωράτο, καλή σας μέρα. Καλημέρα και σε εσάς και τους ακροατές σας και χρόνια πολλά. Τι κάνετε? Τρέχουμε για τον επιούσιο. Να είστε καλά και να τρέχετε πάντα. Ξέρουμε ότι τρέχετε και πολύ. Και πάντα για το καλό της Κεφαλονιάς. Αλλιώς θα είχαμε προβλέψει όταν θα είχαμε σύνταξη τη ζωή μας. Βλέπετε, οι πολλές υποσχέσεις έγιναν αέρας. Ναι. Και έτσι πρέπει να δουλεύουμε πάντα. Ναι. Δυστυχώς. Συρρυκνώνονται τα πράγματα. Ισχύει για όλους μας. Δεν ισχύει για όλους μας. Ναι, συρρυκνώνονται τα πράγματα και χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να μπορέσει μια οικογένεια να τα καταφέρει, να καταφέρει να μείνει σε αξιοπρεπές επίπεδο. Και αν τα καταφέρει, εντάξει, το θέμα είναι ότι δεν τα καταφέρει. Στις μικρές κοινωνίες λίγο πολύ γνωριζόμαστε, βοηθιόμαστε. Στα μεγάλα αστικά κέντρα η κατάσταση είναι δραματική, κύριε Καρατζή. Ναι. Έως επικίνδυνη. Το καταλαβαίνω γιατί έχω ζήσει κι εγώ. Εντάξει, ο ένας δεν ξέρει ποιος κατοικεί από πάνω του. Και αυτό είναι το άσχημο σε αυτές τις μεγάλες. Αυτές τις μέρες πρέπει να συμμεριζόμαστε πάρα πολύ τα άπορα γυρατιά και τους αδύναμους γενικά, είτε είναι μικροί είτε μεγάλοι. Φυσικά. Και όπως μπορούμε, πρέπει να τους ενισχύουμε από το υστέρημά μας να μπορούμε να βρισκόμαστε όπως μπορούμε. Κύριε Φλωράτο, να ξεκινήσω. Είχαμε δύο δημοτικά συμβούλια αυτές τις μέρες στην Κεφαλονιά και για τον προϋπολογισμό και με πολλές, ας το πούμε, εντάσεις και κάποιες σημαντικές τοποθετήσεις και ακούστηκαν πολλά και κυρίως από τον κύριο Τζορτζάτο, τον πρώην πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος στην συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό και ειδικότερα για τον προϋπολογισμό του Λιμενικού Ταμείου εξέφρασε κάποιες θέσεις, τις οποίες θέλω να μου σχολιάσετε. Πώς τις κρίνετε αυτές τις θέσεις του κύριου Τζορτζάτου? Ο κύριος Τζορτζάτος δεν είναι οποιοδήποτε δημοτικός σύμβουλος, έτσι, θα πρέπει αυτό να το κρατήσουμε όλοι. Πέρα από το πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, ο κ. Τζορτζάτος, κατ' εμένα, είναι από τους εξέχοντες δημοτικούς συμβούλους, χωρίς να υποτιμώ κανέναν. Αλλά ξέρετε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μεγάλος επιχειρηματίας, σωστός επιχειρηματίας και πολύ μέσα στα πράγματα. Και ξέρετε κάτι, εγώ έχω κρατήσει δύο πράγματα από αυτά που είπε ο κ. Τζορτζάτος. Πολλά λέγονται και επιφυλάσσουμε, κύριε Δήμαρχε. Αν κάποιοι γνωρίζουν στοιχειοδός την ελληνική γλώσσα, ας το ερμηνεύσουν. Αυτό εσάς δηλαδή θα σας λέει πολλά? Εμένα μου λέει πάρα πολλά και λυπάμαι που δεν έχει κινηθεί η εισαγγελία Κεφαλονιάς. Ναι. Εάν έχει κινηθεί και δεν το ξέρω, είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά αν μας ακούνε οι αρμόδιοι θεσμικοί παράγοντες, μόνο από αυτές τις δύο δηλώσεις έπρεπε να έχει επέμβει. Εγώ ζούσα σε μια υπηρεσία που αν ακούγαμε αυτά για κάποιον, είχε εκδοθεί εντολή ελέγχου αμέσως. Άμεσα. Εδώ υπάρχει ευθύνη για αυτούς που δεν ενεργούν τώρα, ξέρετε. Μάλιστα. Πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο. Και ξέρετε γιατί. Εγώ πριν ένα χρόνο, κύριε Χαλαβατζή, μίλησα για θολούρα. Και μίλησαμε μικρά γράμματα για θολούρα, με κάθε επιφύλαξη. Και αν θέλετε και με κίνδυνο να μου μηνύσουν, να με σκοφαντήσουν, να. Όλα. Δεν με πειράζει. Όμως τώρα έρχεται ένας εξέχων δημοτικός σύμβουλος της συμπολίτευσης και καταγγέλει. Δεν λέει, καταγγέλει. Και ξέρετε κάτι, μιλάει για θολούρα με κεφαλαία, με ονόματα. Και ενισχύει αυτό που είχατε πει εσείς. Όχι, δεν ενισχύει. Είναι συγκεκριμένος πλέον. Εγώ έβαλα την υπόνοια. Ναι.
ξέρετε. Ναι. Πλέον είναι συγκεκριμένα. Πάρτε τη συνέντευξη του κ. Τζοτζάτου και τις ομιλίες μας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πραγματικά. Και εξετάστετε, και δεν το λέω για εσάς προσωπικά, αναφέρομαι σε αυτούς που έχουν την ευθύνη. Εξετάστε μία-μία τις κουβέντες του και φωνάξτε τον. Τι λέτε κύριε γι' αυτό, τι λέτε κύριε γι' αυτό. Και αν υπάρχει ευθύνη να κινηθούν. Θα εκτεθούν αυτοί που έχουν αρμοδιότητα να κινηθούν και δεν κινούνται. Ναι. Ακούστε τι σας λέω. Πάντως αντιμετωπίστηκε αυτό που παρατήρησα εγώ, είναι ότι από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής ο κ. Τζοντζάτο στο συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο αντιμετωπίστηκε και λίγο περίεργα, έτσι δεν του... Κύριε Χαραβατζή, θα μπορούσε ο κ. Τζοντζάτο σήμερα να είναι και δήμαρχος, να είναι και αρχηγός της συμπολίτευσης, δηλαδή αντιδήμαρχος, εφόλου, είναι μεγάλος τέλεχος. Ναι, ναι. Πώς θα το κάνουμε? Εάν κάποιοι θέλουν να το παραβλέπουν, κακό του κεφαλιού τους, αλλά ξέρετε κάτι, ας προσέξουν όλοι αυτοί, διότι έχει πει συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Ξέρετε, δεν μπορεί να λέει, σας είπα ότι χρωστάει 86.000 οχή επιχειρηματίας και δεν κινείται κανένας. Ναι. Και λέει και κάτι άλλο. Και δεν μπορείτε να κόβετε το νερό του αλλού που είναι 200 με 5 παιδιά και αυτό να μην τον πειράζετε. Και δεν ρωτήστε αυτά τα πράγματα. Μένα δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι. Δεν ξέρω ονόματα. Είπε δεν ξέρω συγκεκριμένα πράγματα. Είπε συγκεκριμένα πράγματα. Και δεύτερον, έρχεται και λέει ότι χρωστάει κάποιος λιμενικά τέλη. Ναι. Και αυτή να χρωστάει, δεν το κατάλαβα. Ναι. Εγώ ξέρετε κάτι. Κρίνω από προσωπική μου εμπειρία. Εγώ είχα ένα ημερόπλιο το καλοκαίρι και έπρεπε να πληρώσει 1.000 ευρώ λιμενικά τέλη. Mm-hmm. Πριν κλείσω το ναυτολόγιο, με υποχρέωσαν και καλά έκαναν και μπράβο τους. Και τα πλήρωσα. Όλα μέχρι λεπτό. Mm-hmm. Δεν ανέχομαι ως πολίτης αυτού του Δήμου, πέρα από δημοτικό σύμβουλος, να χρωστάει κανένας 1 ευρώ και να μην το έχει ρυθμίσει. Mm-hmm. Δεν με ενδιαφέρει πώς το πληρώνει, να το έχει ρυθμίσει και να αναρτάται, γιατί είναι δημόσια. Και να μην υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά για να το πούμε για όλους. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα θα πρέπει ο καθένας να κάνει τη δουλειά του σωστά. Εδώ ακούσαμε μύρτους, ακούσαμε έργα, ακούσαμε ηλεκτρολόγους. Εγώ θα σας προσθέσω την εταιρεία καθαριότητα, ειδικούς συμβούλους. Ναι. Δεν νομίζω ότι κοιμόμαστε, δεν κοιμόμαστε. Ναι. Βλέπουμε. Ναι. Αλλά πλέον, να σας πω κάτι, εγώ νιώθω δικαιωμένος και λυπάμαι που νιώθω δικαιωμένος. Γιατί αυτά που έλεγα τα κάνει η ίδια η συμπολίτευση μεταξύ τα αυτοκαταγγέλλεται πλέον. Ναι. Καταλαβαίνετε. Ναι, φαίνεται να υπάρχει θέμα πλέον. Και ο κύριος, ο επικεφαλής της παράταξης μας, ο κύριος Μιχαλάτος, σοφά πιώντας, το επεσήμανε και περιμένει. Mm-hmm. Ξέρει, δεν είναι κανένα τυχαίο. Ο κύριος Μιχαλάτος, και δόξα τω Θεώ να σας πω επί τη ευκαιρία, είναι πολύ περήφανος για αυτά που άκουσα να λέει ο κύριος Μινέτος, ο δημοτικός σύμβουλος που αντικατέστησε την αποχωρήσα σαν δημοτική σύμβουλο. Ναι. Είναι επιστήμονας. Ναι. Λέει συγκεκριμένα πράγματα. Λέει το πράγμα όπως το αναφέρει ο νόμος. Και να βγαίνει ο καθένας τώρα και να του κάνει, αν θέλετε, αντιπαράθεση στην πολιτική όταν μιλάει με νόμους. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να μαζευτούμε όλοι. Δεν θα είμαστε πάντα παντοδύναμοι, γιατί όταν δεν θα έχουμε τη δύναμη, είτε του αντιδημάρχου, είτε του δημοτικού συμβούλου, είτε κάποιοι άλλοι μας περιμένουν στη στροφή. Να ξέρετε, έτσι λειτουργεί το σύστημα. Mm-hmm. Μόλις κατέβω από το άλογο, περιμένουν από κάτω καρφιά. Πρόσεχε με, λέει, όταν είμαι αναβάτης, για να σε προσέξω και εγώ θα ξεπεζέψεις. Mm-hmm. Υπάρχει παροιμία γι' αυτό. Μιας και θες, είπατε για τον κύριο Μινέτο, να προσθέσω εγώ. Είμαι πολύ περήφανος για τον κύριο Μινέτο και μπράβο του. Όπως είμαι και για τους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους της παράταξής μας, γιατί μιλάνε με θέσεις. Μιλάνε με συγκεκριμένα πράγματα. Ναι, είναι τεκμηρωμένα όσα λέει ο κύριος Μινέτος. Πραγματικά είναι τεκμηρωμένα σωστά και σοβαρά. Πώς θα γίνει δηλαδή. Ναι, ναι. Μην τα ευτελίζουμε όλα εκεί. Τέλος πάντων, ας διορθωθούμε. Εγώ... Δεν είναι κακό να διορθώνεσαι και να αναγνωρίζεις ότι έκανες λάθος. Αλλά εδώ με το θέμα του κ. Τζοτζάτου είναι άλλα θέματα. Υπάρχουν ποινικά αδικήματα τα οποία κάποιοι θέλουν να κλείνουν τα μάτια. Mm-hmm. Ας καλέσει η εισαγγελία Κεφαλονιάς τον κύριο Τζοτζάτο να καταθέσει τα στοιχεία του. Mm-hmm. Και όσο ξέρει, τέλος πάντων, και ότι όποιος θα βλέπει ότι γίνεται. Ένα λεπτάκι. Ναι. Αν δεν έχει στοιχεία, είναι συκοφάντης. Και αν τον εντοπίσουν όλοι σαν συκοφάντης. Mm-hmm. Αλλά εγώ, για να τα πει ο κύριος Τζοτζάτος, είμαι 1000% σίγουρος ότι τα έχει μελετήσει και δεν ανοίγει το στόμα του να πει κάτι αν δεν το έχει. Ναι, ναι, ναι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Εγώ και είναι και μια παρέτηση στη μέση εκεί στο... Ναι, ναι. Εντάξει, πέρα από αυτό, δεν είναι... η παρέτηση μπορεί να είναι και πολιτική πράξη. Ναι. Να σας πω κάτι. Είδα κάποιους από τους δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης να μην τον αντιδρούν και να μην του επιτίθενται.
σε εισαγωγικά σοφά ποιόντες. Ναι. Ναι, πραγματικά. Τον εννοώ κυρίως. Ναι. Έτσι. Είναι αλήθεια όμως ότι σε εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο κάποιοι από την συμπολίτευση τον αντιμετώπισαν με ηρωνία, με... Καλά, καλά, ναι, καλά, ήταν... καλά. Ναι, 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 κακός βέβαια, έτσι. Κρατήστε το καλά που σας λέω. Ναι. Α, κύριε Φλωράτε, να ρωτήσω κάτι άλλο. Σχετικά, ακόμα από την παράταξή σας, την παράταξη της Ενωμένης Κεφαλονιάς, ότι δεν γίνεται μια ομοιόμορφη ανάπτυξη της Κεφαλονιάς και στην περιφέρεια της Κεφαλονιάς. Ότι εντάξει, δεν αναπτύσσονται τα πράγματα ομοιόμορφα. Τώρα τι να σας πω, τώρα ότι έβγαλαν για το ΣΑΜΙ 2000, τι να σας πω, ή για το Φυσκάρτο 5000. Ναι. Εγώ δεν λέω, δεν θέλω να κάνω, να μπω στα χωράφια της συμπολίτευσης που έχει την αρμοδιότητα από το Δήμο να μοιράσει, αλλά να ξέρετε, το έχω πει και στην προηγούμενη ομιλία μας που είχαμε συνομιλήσει, ότι Κεφαλονιά δεν είναι μόνο το Αργοστόλι και η περιοχή γύρω. Υπάρχει και η άλλη Κεφαλονιά, στο δούνε. Όμως η άλλη Κεφαλονιά τους δίνει τα έσοδα, έτσι, και κυρίως η ΣΑΜΙ. Ναι. Εκείνο το έργο. Και η ΣΑΜΙ και ο Πόρος, γιατί ήρθαν και κάτοικοι του Πόρου στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο. Και του Φυσκάρδου. Και του Φυσκάρδου και φύγαν άπραξη. Επιτρέψτε μου εγώ να λέω πιο πολύ για τη ΣΑΜΙ, γιατί είμαι, αν θέλετε, από την περιοχή που εκλέγομαι κυρίως. Αλλά εγώ όλη την Κεφαλονιά την. Πρώτα την έχω στην καρδιά μου, δεν τη στηρίζω. Δεν μα φυσικά και έτσι πρέπει να κάνετε. Πρέπει να κοιτάμε όλη την Κεφαλονιά. Στο τούνελ στο Μύρτο, στο τούνελ στο αεροδρόμιο. Εγώ τα λέω και τα είπα και στον Περιφερειάρχη, ο οποίος τα διακήρυσε μένα, αλλά τώρα τα ξέχασε δε. Νομίζω το είδατε, το είχα σχολιάσει αυτό, ότι δεν πάνε να βάλουν 45 γέφυρες, κάποια μέρα θα την καμαρώσουν κάτω στη θάλασσα. Ναι. Και θα είναι αργά και δυστυχώς μην γίνει κανένα κακό. Τι εννοείται με αυτό, τι εννοείται με αυτό. Εννοώ ότι η λύση της γέφυρας δεν είναι λύση. Είναι σαθρώη η περιοχή, ναι. Είναι σεισμογενής, μόνο το τούνελ. Τι έκαναν χθες στην Τουρκία, εγκαινίασαν τούνελ 16 χιλιόμετρα κάτω από το Βόσπορο. Ναι. Που σημαίνει η Τουρκία είναι πιο σεισμογενής από την Κεφαλονιά. Αν ναι. Θέλετε, έτσι, σε εισαγωγικά. Το τούνελ είναι το πιο σίγουρο. Δέστε στην πρέβεζα το τούνελ, ναι. Τι ωραία λειτουργία. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, ότι έχει φτιαχτεί και έχει τοποθετηθεί η γέφυρα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας. Έτσι. Ναι, αλλά η γέφυρα κάπου στηρίζεται. Ναι. Στηρίζεται στο βράχο. Ναι. Δεν στηρίζεται στα έγκατα της γης, ναι. Είναι πάνω στο βράχο. Ναι. Δεν αποτελεί λύση, είναι προσωρινή λύση. Ναι. Ας προγραμματίσουν να κάνουν θεσμικά έργα. Εμείς δεν θα προλάβουμε, γιατί εγώ δεν θα προλάβω, γιατί έχω μια ηλικία. Η νεότερη από μένα, σαν και σένα, θα δείτε έργα κάποια μέρα στην Κεφαλονιά που δεν τα έχουμε φανταστεί. Δεν θα υπάρχουν αγραπηδιές. Θα υπάρχει τούνελ Χαλιοτάτα Λαγκάδα. Να το θυμάστε αυτό. Εγώ δεν θα το προλάβω. Μακάρι, μακάρι να γίνουν έτσι πως τα λέτε τα πράγματα. Θέλει και αποφάσεις. Σίγουρα. Δεν μπορεί να στέλνει Κεφαλονιά συνέχεια το ΦΠΑ της στην Αθήνα και να μην παραλαμβάνει τίποτα ως αντισταθμιστικό. Ναι. Δεν μπορεί να στέλνει τον πλούτο της στους δανειστές. Αυτά είναι θέματα. Κανείς δεν τα αναπτύσσει. Παρά όλη μέρα πώς θα δώσουμε 50 λάβες στον Χ, πώς θα δώσουμε 2.000 στον Ψ. Είναι πολιτική αυτή. Αυτή είναι ξεφτύλα, δεν λέγεται πολιτική. Αυτή είναι μικρόπολιτική. Φαντάζομαι, κύριε Φλωράρη, τα δημοτικά συμβούλια, γιατί δεν σας είδαμε στα δύο τελευταία δημοτικά συμβούλια, τα παρακολουθείτε και μέσα από το. Για να με βλέπετε να τα λέω με τέτοιες λεπτομέρειες. Ναι, ναι, το έχω καταλάβει ότι είστε καρφωμένος στο inkefalonia.gr. Είμαι καρφωμένος στο inkefalonia και τα βλέπω όλα, γιατί ξέρετε κάτι. Σας είπα και πάλι, δυστυχώς έχω υποχρεώσεις πολλές φορές τις οποίες δεν μπορεί να αντικατασταθούν. Δεν μπορώ να λείψω, γιατί υπάρχουν θέματα δημοσίου συμφέροντος. Γιατί είμαι μάρτυρας σε μεγάλες υποθέσεις που εξελίσσονται στα δικαστήρια και δεν μπορώ να λείπω, και το ξέρετε. Όχι, το καταλαβαίνω και το καταλαβαίνουμε όλοι, και η παρουσία σας είναι πολύ σημαντική. Μα, και εκεί που βρίσκεστε. Σας είπα, γι' αυτό σας είπα, κρατήστε δύο κουβέντες του Ζοντζάτου. Πολλά λέγονται επειδή μιλάσουμε, κύριε Δήμαρχε. Ναι. Κάποιος πρέπει να το έχει ακούσει και να το έχει διαβάσει. Mm-hmm. Και σας είπα για το Μινέτο, τι ωραία που τα είπε. Βεβαίως, θα τα λέμε αυτά και θα τα παρακολουθούμε όλα. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε. Είναι πραγματικά σημαντική προσθήκη για την παράταξη της μείζωνας αντιπολίτευσης. Κύριε Φλωράτο, βέβαια. Να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break λίγων δευτερολέπτων. Μην κλείσετε το τηλέφωνό σας και θα επανέλθουμε όσο αναφορά την ακτοπλοεία μας και την γραμμή Σάμι Πάτρα Ιθάκη. Μην κλείσετε. Να είστε καλά, ναι.
Σύντομο διαφημιστικό μερικών δευτερολέπτων και θα επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Θόδωρο Φλωράτο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά. Κεφαλονιά 89,2. Η ενημέρωσή σου, η μουσική σου, το ραδιόφωνο σου. Το κατάστημα Pizza Al Forno σας εύχεται χρόνια πολλά και καλές γιορτές και σας περιμένει με ιδιαίτερες γεύσεις στην οδό Σωτήρος 5 στο Αργοστόλι. Η ταβέρνα Μπότσολος στα Ομαλά σας εύχεται χρόνια πολλά και καλές γιορτές. Το κατάστημα κατεψυγμένων προϊόντων Λιβερέτος σας εύχεται χρόνια πολλά και σας ευχαριστεί για τη στήριξή σας 49 χρόνια τώρα. Ο Βαγγέλης και η Ελεάνα σας περιμένουν στην Αντώνη Τρίτση 17, τη νέα θέση, εδώ και 2,5 χρόνια. Περισσότεροι από 21.000 αναγνώστες έχουν κάνει ήδη like. Μπείτε στη μεγάλη παρέα του In Κεφαλονιά στο Facebook. Μάθετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα. inkefalonia.gr, το πληρέστερο ενημερωτικό site της Κεφαλονιάς. Ο In Κεφαλονιά 89,2 και το inkefalonia.gr στο πλευρό του πολίτη. Ενημερώστε μας για ζητήματα από την καθημερινότητά σας που θέλετε να προβάλλουμε. Συμβάλλετε κι εσείς να αναδείξουμε τα κακό σκήμενα του τόπου μας. Εκφράστε την άποψή σας από τη δυναμική ραδιοφωνική συχνότητα και τη μεγαλύτερη ενημερωτική ιστοσελίδα της Κεφαλονιάς. Καλέστε μας στο 26710 24715 ή στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@inkefalonia.gr. Ο In Κεφαλονιά 89,2 και το inkefalonia.gr στο πλευρό του πολίτη. Από το ξενοδοχείο μου Οίκης στο Αργοστόλι σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το 2017, γεμάτο χαλάρωση και όμορφες στιγμές. Σας περιμένουμε και τις γιορτές για μια μοναδική εμπειρία φιλοξενίας και απολαύσεων. Τα καταστήματα ΑΒ Food Market σε Κοκκίλια, Αργοστόλι, Λιξούρι και Σκάλα σας εύχονται χρόνια πολλά και καλή χρονιά και σας περιμένουν με τις οικονομικότερες τιμές και τις πιο συμφέρουσες προσφορές. Λοιπόν, επιστρέψαμε, δεν αργήσαμε φαντάζομαι και στην τηλεφωνική μας γραμμή εξακολουθούμε να έχουμε σε μια πολύ ωραία και σημαντική συζήτηση τον κύριο Θόδωρο Φλωράτο. Είστε εκεί κύριε Φλωράτο? Εδώ είμαι. Βεβαίως, να είστε καλά. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει και συνεχίζει να απασχολεί τους κεφαλονίτες και τους θιακούς. Έχει να κάνει με την γραμμή Σάμι Πάτρα Ιθάκη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καράβι. Και δεν υπάρχει και πόρο Ιθάκη, ξέρετε, έτσι. Δεν υπάρχει και πόρο Ιθάκη. Και κυλίνη Ιθάκη. Ναι. Ποια είναι η εκτίμησή σας, και σας το λέω αυτό όχι φυσικά επειδή είσαι κάποιος εκπρόσωπος της εταιρείας, δεν είστε εκπρόσωπος της εταιρείας, αλλά ποια είναι η εκτίμησή σας και τι πληροφορίες έχετε σχετικά με αυτό, γιατί ξέρω ότι το παρακολουθείτε στενά τα πράγματα που έχουν να κάνουν με την ακτοπλοεία από εκεί, από τη Σάμι. Τι γίνεται εκεί και πότε θα μπει το καράβι, αν ξέρετε? Εγώ κύριε Χαλαβαντζή δεν είμαι εκπρόσωπος καμιανού. Εγώ είμαι εκπρόσωπος των Σαμικών και των Κεφαλονιτών και των Πιακών περαιτέρω για την γραμμή. Και να ξέρετε ένα πράγμα, ότι όποιος έρθει να βάνει τη γραμμή, εγώ θα είμαι μπροστά και θα το στηρίζω. Mm-hmm. Όταν ο κύριος Θοδώσης ενεργοποίησε τη γραμμή, ήμουνα εκεί. Mm-hmm. Εάν ο κύριος Θοδώσης. Ο κύριος Θοδώσης είναι ότι σε Ionian Group ιδιοκτήτης. Για όσους δεν το ξέρουν. Ναι. Ακριβώς. Τη Ionian Group, η εταιρεία, ας το πούμε. Ναι. Λοιπόν. Από τη στιγμή που έχει σταματήσει η γραμμή, εγώ τον έχω ενημερώσει ότι
και τον έχω ρωτήσει τι θα γίνει με τη γραμμή. Mm-hmm. Και καλά κάνατε. Η απάντηση που έχω πάρει είναι ότι ξέρετε έχει σταματήσει η γραμμή γιατί δεν έχει κίνηση. Μου παρέθεσε τα στοιχεία, τα στατιστικά της κίνησης. Mm-hmm. Και κάπου εν αυτό μέρη... σας είπε, γιατί εμείς ξέρουμε ότι είναι για να συντηρήσουν τα καράβια. Ότι είναι... Ακούστε, γιατί ναι. Είχαν πει ότι σταματάνε για 2 μήνες για τη συντήρηση. Μάλιστα. Όταν εγώ διαπιστώνω ότι δεν πρόκειται να είναι η γραμμή να ενεργοποιηθεί νωρίτερα από τις αρχές Μάρτη, τον ρώτησα ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και μου είπε και τα στατιστικά της κίνησης είναι πάρα πολύ μικρά. Δηλαδή, μας λέτε κάτι πολύ σημαντικό, γιατί ο κόσμος περιμένει το Γενάρη. Αυτό τώρα μας λέτε εσείς για το Μάρτιο. Ναι. Όχι, έχω. Σας μεταφέρω τη συζήτηση. Ναι. Νομίζω λοιπόν ότι η ευθύνη δεν ανήκει μόνο στο Θοδόση και στην Ιωνία Group. Ευθύνη υπάρχει και στο ΧΤΕΛ της Κεφαλονιάς και θα πρέπει να το καταλάβει. Όταν το ΧΤΕΛ δεν προωθεί τον κόσμο στο Σάμι Πάτρα και τον πηγαίνει μέσω Κυλλήνης, γιατί το μεταφορικό έργο που εισπράττει είναι καλύτερο από το Αθήνα Κεφαλονιά μέσω Πατρών, γιατί είναι πιο πολλά τα λεφτά του ΧΤΕΛ και λιγότερα του πλοίου, mm-hmm. δεν το προωθεί. Βάζεται και ένα άλλο ζήτημα ότι δεν έχει υποστήριξη δηλαδή. Και το δεύτερο είναι ότι επιλεκτικά το ΧΤΕΛ επιλέγει την Κεφαλόνια Line. Ναι. Λέει, αν βάλεις και σε μένα ένα ΧΤΕΛ, να δω και εγώ τι θα κάνω. Δηλαδή θέλει ισομερός υποστήριξη από το ΧΤΕΛ, που δεν υπάρχει. Ισονομία, ναι, και το τελευταίο είναι, εγώ δεν σταμάτησα στο Θοδόση. Μίλησα με τον Δήμαρχο της Ιθάκης και μου λέει ότι εγώ, λέει ο Δήμαρχος της Ιθάκης, έχω επικοινωνήσει με το ΧΤΕΛ Ετωλοκαρνανία να περιμένει το Ιόνιο Πέλαγος ένα ΧΤΕΛ στον Αστακό για να παίρνει τους θειακούς και τους κεφαλονίτες που φεύγουν από τη Σάμη να τους πηγαίνει στην Αθήνα. Βρήκαν και εκεί τη λύση τους μόνοι τους, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο. Ναι, βλέπετε ότι λοιπόν χτυπάμε την πόρτα ενός άλλου μεταφορέα προσώπων, δηλαδή ενός άλλου ΧΤΕΛ, του εκείνου της Ετωλοκαρνανίας, γιατί στην αιμονή του ΧΤΕΛ να κάνει αυτό που θέλει. Ναι. Επιχειρηματικά μπορεί να του συμφέρει, αλλά ξέρετε κάτι, όταν το ΧΤΕΛ δημιουργήθηκε αρχήθεν, ήταν για να εξυπηρετεί πρώτα τον κόσμο και μετά να εξυπηρετεί τις τσέπες των ιδιοκτητών των λεωφορείων. Ναι. Τώρα έγινε μόνο γι' αυτό. Επομένως, θα δούμε και άλλα φαινόμενα και το ΧΤΕΛ, να το θυμάστε, θα χτυπάει το κεφάλι του. Mm. Αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Ή δίνει το έργο του ισομερός στα πλοία για να σταθούν, αφού τα πλοία μεταξύ του δεν συνεργάζονται οι εταιρείες, ή θα βρεθεί άλλη λύση, την οποία πιστεύω ότι επιζητούν οι επιχειρηματίες από μόνοι τους, η οποία θα δώσει λύσεις περαιτέρω. Mm. Και μην ξεχνάτε ότι ο δρόμος Πάτρα Κορίνθου τελειώνει το Μάρτιο του 2017 σύμφωνα με τις δηλώσεις που κάνουν οι εταιρείες. Μάρτιο του 2017. Έτσι λένε. Ναι. Εγώ σας λέω να τελειώσει τον Ιούνιο. Ναι. Όμως τότε θα πρέπει να δούμε πώς θα αναβαθμιστεί και η ποιότητα μεταφοράς του Κεφαλονίτη στην Αθήνα. Δηλαδή δεν μπορεί να ταλαιπωρείται να πάει ο Σαμικός, Σάμι, Πόρο, Πόρο Κυλλήνη, Κυλλήνη Πάτρα για να πάρει τον καινούριο δρόμο να πάει στην Αθήνα που θα είναι 1,5 ώρα. Ναι. Καταλαβαίνετε δηλαδή, και γιατί σας το λέω αυτό, το καλοκαίρι είχαμε μια ποιότητα μεταφορά Σάμι Πάτρα Ιθάκη η οποία ήταν μοναδική. Τώρα τι να πούμε, δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Γραμμή και χρειάζεται όμως και τους χειμερινούς μήνες να γίνει κάτι. Ένα λεπτάκι, τους χειμερινούς μήνες εάν έχει κίνηση η γραμμή, τότε εμείς είμαστε αυτοί που θα σπρώξουμε τον επιχειρηματικό. Πού μιλάω, ρε φίλε, δεν μπορεί να παίρνει το φιλέτο του καλοκαιριού και να αφήνει τη γραμμή το χειμώνα. Ναι. Γιατί και η εταιρεία Στρίτζη στα παλιά χρόνια η ίδια αντιμετώπιση είχε. Δηλαδή το καλοκαίρι έβγανε λεφτά και ένα μέρος από αυτά τα λεφτά τα χάλαγε το χειμώνα για να στηρίξει τη γραμμή. Ναι. Και αυτό πρέπει να γίνει και τώρα. Το προσπαθούμε. Εμείς όμως, σαν παράταξη, το έχουμε, είχαμε το Πάτρα Σάμι, το Φεριμπό, το έχουμε σαν σημαία μας. Και δεν θα το καταλήψουμε ποτέ. Και καλά κάνετε να μην, γιατί χρειάζεται να υπάρχει από εκεί. Και πέρα λοιπόν, εάν λοιπόν υπάρχει, να σας πω και κάτι άλλο. Τηλεφώνησα στο Μάκη το Στρίτζι, εγώ προσωπικά. Και του λέω, είμαι φίλοι με το Μάκη, του λέω, ρε Μάκη, άκουσα ότι πήρες κάποιο καράβι για να ενεργοποιήσεις πάλι τη γραμμή Σάμι Πάτρα Ιθάκη. Και μου είπε ο Μάκης στο τηλέφωνο, μου λέει, όχι, το Δωρή, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μου το είδα σαν φλόγα να ανάβει πάλι αυτό το πράγμα για τη στήριξη της γραμμής. Ξέρετε, και όταν μου είπε, όχι, απαγοητεύτηκα. Επομένως θέλω να σας πω ότι η γραμμή υπάρχει και στηρίζεται, και δεν μπορεί το καράβι να πηγαίνει άδειο
και από την άλλη πλευρά να βάνει το κτέλ 5 λεωφορεία σε ένα καράβι, γιατί και ο άλλος επιχειρηματίας σου λέει, εγώ πώς θα βγω. Και τώρα υπάρχει και κάτι άλλο, ακούστε να δείτε. Το χτες είχε ΣΑΣ για να δείτε εγώ τα πράγματα από κοντά. Και λέει το ΣΑΣ, δεν δίνω γραμμή αλλαγή γραμμών στο Κυλλήνη Πόρο, εάν δεν λύσετε το πρόβλημα της Ιθάκης. Και γι' αυτό δεν πέρασε καμιά αλλαγή στο ΣΑΣ που είχαν πάει. Απλά πρέπει... Αλλά η λύση θα έρθει κάποια στιγμή από εκεί που θα το περιμένουν. Θα δείτε τη γραμμή Σάμι, Ιθάκη, Αστακό να μεγαλουργεί. Από την άλλη μεριά η Ιωνία οδός προχωράει, τελειώνει, έτσι. Ναι, γιατί θα πάμε, γιατί θα πάμε, κύριε Φλωράτο, να σας πω κάτι. Θα πάμε κάποια στιγμή στο εξής. Είτε θα έχουμε μια γραμμή για 6 μήνες, δηλαδή μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, είτε θα πάμε σε μια γραμμή, καθώς δεν θα μπορεί ο επιχειρηματίας να την πάρει ολοχρονικά, να μην την παίρνει κανένας. Ο επιχειρηματίας την παίρνει απλώς και λέει, δεν μπορώ εγώ να χρηματοδοτώ τη γραμμή 6 μήνες. Ναι. Αυτό μου είπε εμένα. Προφανώς κανένας επιχειρηματίας δεν μπορεί να τη χρηματοδοτεί. Το καταλάβατε και εσείς από την απάντηση του κ. Στρίτζη. Και κάτι άλλο όμως. Ακούστε όμως, γιατί δεν είμαστε προσεκτικοί και οι ίδιοι κεφαλονίτες. Όταν απήργησαν τα πλοία, για να, που είχαν την απεργία τα πλοία, δούλεψε πιο πολύ το αεροπλάνο. Για πάρτε στατιστικά τις τιμές του εισιτηρίου του αεροπορικού, να δείτε τι έγινε. Ναι. Ναι. Καλά, ναι. Αυτό το λέμε και το ξαναλέμε για τα ακριβά εισιτήρια τα αεροπορικά. Δεν μπορεί να πηγαίνει στη Νέα Υόρκη με 259 και στην Κεφαλονιά με 180. Ναι, αυτό το λέμε και το ξαναλέμε, ότι τα αεροπορικά εισιτήρια στην Κεφαλονιά είναι απαράδεκτη τιμή. Και στην Κεφαλονιά να είναι ανελαστικό το εισιτήριο, γιατί ξέρετε κάτι. Θα πρέπει κάτι να γίνει με αυτές τις συγκοινωνίες. Βλέπετε η απελευθέρωση των επιδοτήσεων, των έτσι, των αλλιώς. Άφησα την Ιθάκη χωρίς καράβι, την Κεφαλονιά το χειμώνα χωρίς καράβι. Γιατί εάν τότε που έγινε το επιδότηση της γραμμής Κεφαλονιά Ιθάκη, ο επιχειρηματίας, ο εφοπλιστής, είχε ένα λόγο να κρατάει τη γραμμή, γιατί έπαιρνε τα καύσιμά του από την επιδότηση της Ιθάκης. Αυτή είναι και μία από τις αιτίες που σταμάτησε η γραμμή το χειμώνα τώρα, δηλαδή, και έπεσε έξω η γραμμή από το Στρίτζι. Γιατί όταν κόπηκαν οι επιδοτήσεις, κόπηκε και η στήριξη. Άρα, δηλαδή δεν πάει κάτι μόνο του, είναι πολύ συνδυασμένο. Άρα εγώ καταλαβαίνω ότι χειμώνα πλοίο δεν πρόκειται να έχουμε σε σαν. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να σταθεί το πλοίο εάν εμείς οι κεφαλονίτες δεν πάρουμε απόφαση ότι θέλουμε το πλοίο Πάτρα Σάμι Ιθάκη, πρέπει να το στηρίξουμε. Ναι. Δεν καλά, σύμφωνοι. Αυτό το λέμε και το φωνάζουμε, ότι πρέπει να στηριχτεί και αυτή η γραμμή και να πηγαίνει και ο κόσμος από εκεί. Μάλιστα. Κύριε Φλωράτο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά για τα Χριστούγεννα και καλή χρονιά και επικοδομητική για το Δήμο μας και για όλους τους Κεφαλονίτες και Κυπριακούς. Να είστε καλά και εσείς και για εσάς χρόνια πολλά, για την οικογένειά σας και ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια.